Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Δημόπουλε, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας για να μας πείτε πρώτον ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη σημερινή συζήτηση, που από ό,τι φαίνεται μπορεί να προκύψει ένα θεματάκι, ξέρετε, διαδικαστικό, αν πρέπει να αναβληθεί για να γίνει πρώτα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεύτερον, για την εξεταστική, και μετά να συζητήσουμε αν εσείς θα επιμείνετε στο να διερευνηθεί και πώς θα το διατυπώσετε αυτό. Οι καταγγελίες σας για τις παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο το 2016. Ναι, πολύ σωστά βάζετε τα ζητήματα. Πράγματι ξεκινάει σήμερα η συζήτηση στην Ορομέλεια. Δεν νομίζω ότι έχουν σημασία τα τυπικά ζητήματα, γιατί και εμείς έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως γνωρίζετε, από την περασμένη εβδομάδα, να συνεδριάσει άμεσα για να γίνουν οι εξετάσεις των διηγητών της ΚΙΠ παλιού και νέου και όλα τα ζητήματα. Το κύριο βέβαια είναι τι θα εξεταστεί στην Επιτροπή, την εξεταστική που θα δημιουργηθεί, αν φυσικά συγκροτηθεί. Θα συγκροτηθεί, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Έτσι θεωρώ, ναι. Δηλαδή, ότι θα συγκροτηθεί. Εσείς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αυτή θα τεθεί. Την ψηφίζετε? Βεβαίως, εμείς έχουμε πει ότι είναι απαράδεκτη η διαδικασία παρακολούθησης τηλεφώνων, μάλιστα ευρωβουλευτών, αρχηγών κομμάτων, όπως ήταν απαράδεκτη και η διαδικασία των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, επίσης και δημοσιογράφων. Και βεβαίως είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, ότι θέλουμε στην Επιτροπή να μπουν συγκεκριμένα οι εξετάσεις, οι διερευνήσεις όλων αυτών των υποκλοπών. Δεν συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δημόπουλε, με αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, στο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι εμείς θα κάνουμε την εξεταστική. Αυτή η εξεταστική θα είναι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα. Για Ανδρουλάκη και Πρέντατορ. Ναι, όχι να προσπαθεί να συμψηφίσει η κυβέρνηση. Εμείς επιμένουμε και τονίζουμε ότι θέλουμε να μπουν ως θέματα εξέτασης και τα σοβαρά ζητήματα με τις υποκλοπές του κ. Ανδρουλάκη και δημοσιογράφων, αλλά και των υποκλοπών του κόμματός μας. Άρα θα καταθέσετε και κάποια άλλη πρόταση? Δεν ξέρω τώρα το διαδικαστικό ακριβώς όσο θα το χρησιμοποιηθεί. Ναι, ναι. Η ουσία πάντως της πρότασής μας είναι αυτή που σας λέω. Ότι θέλουμε συγκεκριμένα να τηθούν για εξέταση όλες αυτές οι υποθέσεις. Άλλωστε αυτά δεν λένε όλοι στο φως. Να γίνει λοιπόν διερεύνηση συγκεκριμένων όμως ζητημάτων. Γι' αυτό είμαστε συγκεκριμένοι. Συγκεκριμένων υποθέσεων. Αυτών που έχουν καταγγελθεί με τα στοιχεία που έχουν καταγγελθεί. Κύριε Δημόπουλε, επειδή σήμερα περιμένουμε να είναι πολύ ανεβασμένοι τόνοι στη Βουλή από όλα τα κόμματα και το θέμα της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου, του συναδέλφου του Θανάση του Κουκάκη, ποια θέση θα κρατήσει, ποια θα είναι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος? Δηλαδή, θεωρείτε και συμφωνείτε με την υπόλοιπη αντιπολίτευση ότι βασικός υπεύθυνος για το σκάνδαλο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε θέση πάγια όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει αυτές τις λεγόμενες νόμιμες επισυνδέσεις. Και αυτό είναι το κύριο. Ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό, να το πω εσχρό, πανάθλιο, θεσμικό νομικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα και που επιτρέπει αυτού του είδους τις παρακολουθήσεις, τις παράνομες ουσιαστικά, ποιες νόμιμες επισυνδέσεις. Έτσι τις βαφτίζουν. Εδώ ο κόσμος το έχει τούμπανο. Ότι πρόκειται για παράνομες παρακολουθήσεις. 15.500 άνθρωποι παρακολουθούνται το χρόνο. Που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό αν το ανοίξουμε τοπικά με χωρική αρμοδιότητα παρακολούθησης κλπ. Ναι. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Το πλαίσιο το θεσμικό. Και βεβαίως θα επιμεριστούν οι ευθύνες για τα ζητήματα των υποθέσεων των επιμέρους που έχουν ανακύψει. Αλλά το κύριο είναι αυτό. Μην μας φεύγει δηλαδή το δάσος μπροστά με το δέντρο. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα επιμείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο να επεκταθεί χρονικά η περίοδος για... Δεν είναι τόσο προσέξτε η επέκταση της περίοδου. Είναι όχι, όχι, της καταγγελίας, της δικιάς σας. Οι καταγγελίες εμείς έχουμε ξεκινήσει από το 16. Και δεν έχετε πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Δημόπουλε? Σχεδόν καμία. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καμία προσπάθεια, μάλιστα υπόθεση πήγαινε για το αρχείο και με δική μας παρέμβαση του κόμματος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση δεν αρχιοθετήθηκε, αλλά απέναντίας συνέχισε η δικογραφία την πορεία της και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο διερεύνησης δικαστικής πάντα που έχουν προκύψει κρίσιμα και αξιοποιήσιμα στοιχεία για τις υποθέσεις υποκλοπών του Κομμουνιστικού Κόμματος. Με δεδομένο, κύριε Δημόπουλε, και εντάξει τώρα για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, ότι προφανώς τη Δευτέρα στην εξεταστική δεν θα μπει το θέμα αυτό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Εσείς είστε διατεθειμένοι, θα καφέρετε όλους αυτά τα στοιχεία όταν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή, γιατί μπορεί να γίνει, να τεθεί και κάποιο θέμα η εξεταστική,
θα φέρετε όλο αυτό το φάκελο με τα στοιχεία για τις παρακολουθήσεις να τα καταθέσετε. Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι καινούργια από την τυπογραφία και βεβαίως καινούργια που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα κατά τη διερεύνηση στη δικαστική. Δηλαδή είναι στο φάκελο της τυπογραφίας πολλά από αυτά τα στοιχεία. Πέρα από εκείνα που αρχικά εμείς καταθέσαμε για να στοιχειοθετήσουμε το αδίκημα της παραβίας των επικοινωνιών. Μάλιστα. Ήταν λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν ο κ. Βασίλης Δημόπουλος, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.